Είχαμε πολλές εισαγωγές. Μόνο δύο. Και επειδή είναι η πρώτη σου μέρα, θα σε αφήσω να διαλέξεις. Βαρέθηκα την κρίνια σου, μα το Θεό, σε βαρέθηκα. Μέγερα. Ποτέ σου δεν με νοιάστηκες. Ποτέ. Αλλά δεν θα περάσει έτσι. Θα προτιμούσα τις κοπελίτσες. Φαίνονται τόσο ήρεμες. Εντάξει, Παντελή μου, καλή αρχή. Ευχαριστώ, μακάρι. Το ότι κάνατε αυτό το βήμα σημαίνει ότι αναγνωρίζετε το πρόβλημα και ήρθατε εδώ για να το λύσετε. Εγώ για το τζακούζι ήρθα όμως. Ναι. Εσύ, Λίλα, ποια πιστεύεις ότι είναι η πηγή των προβλημάτων σας? Η Ράνια. Εσύ, Ράνια? Η Λίλα. Αν δεν ψάξετε όμως να βρείτε και τη δική σας ευθύνη στο πρόβλημα, δεν θα το λύσουμε τόσο εύκολα. Ναι, εμείς δεν έχουμε έρθει για να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουμε έρθει για να μας πείτε ποια από τις δύο έχει δίκιο. Σε ποιο πράγμα? Έχουμε φτιάξει μια λίστα με πράγματα στα οποία διαφωνούμε. Εντάξει, ωραία. Υπάρχει κάτι στο οποίο να συμφωνείτε? Υπάρχει. Το συζητάγαμε πριν λίγο. Αυτά τα γυαλιά δεν σας πάνε καθόλου. Καθόλου. Δεν είσαι δίπλα μου όταν σε χρειάζομαι. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια δίπλα σου, Λίλα μου. Το report που έγραφα στα πεζοδρόμια στο γάμο της αγάπης το θυμάσαι? Σας παρακαλώ, ηρεμήστε λίγο. Επειδή σε είχα παρακαλέσει μια φορά στα χιλιά χρόνια, δεν λέει και τίποτα. Και τι πρέπει να κάνω, Λίλα? Να αποδεικνύω συνέχεια πόσο καλή φίλη είμαι? Σας παρακαλώ τώρα, δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Δεν χρειάζεται συνέχεια, μια φορά την εβδομάδα μπορεί και να φτάνε. Μπορείτε να σταματήσετε! Καλή αγρίεψη, αυτός μου φαίνεται. Σας παρακαλώ! Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι θεραπεία! Πρέπει να μιλάμε ήρεμα! 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 Παντελή μου, μήπως σας λίγο νερό. Για μην με λέτε, Παντελή! Γιατρό θα με λέτε! Εντάξει, ρε Παντελή, γιατρό θα σε λέω. Να, το είδατε! Το είδατε αυτό που κάνει, που μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο εκτός αυτού! Ακούστε με, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι θεραπεία. Α, θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω και θα πάμε σπίτι. Εμείς σας το είπαμε, δεν σκαπάζουμε από θεραπεία, δεν το πιστεύατε. Τρεις μέρες τώρα φωνάζετε συνέχεια. Πριν σας γνωρίζω, δεν ήξερα ότι η ανθρώπινη φωνή μπορούσε να φτάσει τέτοιες συχνότητες. Γυράσκω αίδη διδασκόμενος, όπως έλεγε και ο Σχήλος. Ο Σοκράτης άσχετη! Ορίστε, να το, με διορθώνει συνέχεια. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν είπα το όνομά σας, την παροιμία είπα. Ναι, πάντως έχει δίκιο, ο Σοκράτης το έλεγε. Είσαι με το μέρος της. Αφού έχω δίκιο. Γιατί είσαι εσύ αλάπαστη, γι' αυτό! Δεν είμαι με το μέρος της Ράνιας! Είσαι με το μέρος της Λιλάς! Με κανένας το μέρος δεν είμαι! Δεν είμαι διαιτητής, είμαι ψυχίατρος! Δεν είσαι λίγο μικρός για να είσαι ψυχίατρος? Εγώ αν δεν δω πτυχία δεν το πιστεύω! Τα πτυχία! Παντελάκη, είσαι καλά? Μας τρόμαξες λίγο χθες, το είσαι και εσύ το προβληματάκι σου, ε? Σας παρακαλώ, δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για μένα, μια χαρά είμαι. Απλώς ξαναδιάβαζα τις σημειώσεις μου για να εντοπίσω τη ρίζα του προβλήματος. Και τελικά φάνηκε η ρίζα. Του προβλήματος, ηλίθεια. Κάθε σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων διέπεται από ένα βασικό πρόβλημα. Είστε ενωμένες απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά όταν λείπουν τα εξωτερικά εμπόδια, τρώτε η μία τη άρκη τη άλλη. Δεν το κάνετε επειδή δεν αγαπιέστε. Τη χρησιμοποίησα σάκο του box, επειδή ξέρεις ότι ό,τι και να κάνεις, δεν κινδυνεύεις να τη χάσεις. Σαν μένα το από αυτό. Δεν ξέρω ποια ψυχή μας το κάνει. Και οι δύο! Οι καυγάδες δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου προβλήματος, είναι ο τρόπος που έχετε βρει για να επικοινωνείτε. Κάτσε! Μισό λεπτό, γιατί εμείς ήρθαμε εδώ για να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε. Και εσύ τώρα τι μας λες, ότι είναι καλό και να συνεχίσουμε να το κάνουμε? Οι καυγάδες είναι η βαλβίδα που απελευθερώνει την ένταση. Αυτό που ψάχνουμε είναι τι τη δημιουργεί. Πολύ ωραία! Το βρήκατε! Εσύ δεν εμπιστεύεσαι τη Λίλα. Και εσύ δεν αποδέχεσαι τη Ράνια έτσι όπως είναι. Όπα, μισό λεπτό. Εγώ δεν αποδέχομαι τη Ράνια, αφού αυτή συνέχεια με κριτικάρει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα εμπιστοσύνης. Ωραία, τότε δώστε στο κινητό σου. Γιατί? Θα το κρατάει αυτή για όσο θα είστε εδώ. Και γιατί όχι, θα μου το χάσει. Ορίστε, δεν με αποδέχετε. Όχι, εσύ δεν αποδέχεσαι τη Ράνια έτσι όπως είναι. Δεν αποδέχεσαι ότι δεν μπορεί να εξωτερικεύσει τα αισθήματά τη. Τι έγινε, παιδιά, πάλι εγώ έχω το πρόβλημα. Ναι! Αν ήσασταν δύο μηχανές, εσύ παράγεις 200 γραμμάρια αγάπης και εσύ παράγεις 60 γραμμάρια αγάπης. Αλλά από τότε που τη γνώρισες, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Ναι, αυτό το παραδέχομαι. Όσο και να προσπαθήσει, ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει τόσο καλή φίλη όσο εσύ. Και μέχρι να αποδεχτείς ότι πάντοτε θα την αγαπάς περισσότερο, δεν θα μπορέσεις να είσαι ευτυχισμένη μαζί της. Και εδώ τελειώνει η θεραπεία. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω περισσότερο.